Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η σημερινή ερώτηση είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα για τη μεγάλη αντίφαση και τον ορθολογισμό που προκαλεί η λογική της πολιτικής σας που αντιμετωπίζει τα κοινωνικά αγαθά ως εμπορεύματα και πηγή κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους και, εν προκειμένου μιλώντας για το νερό, εμποδίζει το δικαίωμα του λαού σε φθηνό και ποιοτικό νερό με σεβασμό βεβαίως του περιβάλλοντος. Έτσι, στην Πάρο, ενώ αξιοποιείται μόνο το 2 έως 4% του βρόχινου νερού που πέφτει στο νησί, υπάρχει σοβαρό θέμα με την επάρκεια του νερού σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα βεβαίως. Πρόβλημα που οξύνεται το καλοκαίρι με την άφιξη δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών, ιδιαίτερα μετά το 2021, όπου οι πισίνες έχουν φτάσει στις 2.500 και βεβαίως συνεχώς αυξάνεται η κατανάλωση από τις ξενοδοχειακές μονάδες. Επιλέχθηκε λοιπόν από την κυβέρνηση, όπως γίνεται συνήθως, η ακριβή σε κατασκευή λύση της αφαλάτωσης του νερού, που γίνεται ακόμα ακριβότερη λόγω της αναγκαστικής κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου 500 κιλοβάτ στο πλαίσιο και της γνωστής πολιτικής πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρότι μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι αυτές οι επιλογές δεν είναι οικονομικά βιώσιμες, με αποτέλεσμα συνεχώς ο λαός να φτάνει να πληρώνει το νερό χρυσάφι. Παρότι γίνεται λοιπόν αυτή η επιλογή από την κυβέρνηση, υπάρχουν οι εξής αντιφάσεις. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου της αφαλάτωσης, μιλάω για το έργο στη θέση ακροτήρη της Παρικιάς Πάρου, από 5 εκατομμύρια μειώθηκε σε 4.300, ενώ η ΔΕΙΑ ξεκίνησε τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου την άνοιξη του 2023, η απόφαση ένταξης χρηματοδοτούσε το έργο με 2,5 εκατομμύρια και τελικά εγκρίθηκαν 2 εκατομμύρια για ένα έργο που κοστολογήθηκε στα 4.300. Έτσι είναι δεδομένο ότι η κατασκευή του έργου που ουσιαστικά θα αποσκοπεί και στην κάλυψη άλλων αναγκών του τουριστικού κεφαλαίου και όχι της ανάγκης για φθηνό νερό, αν τελικά υλοποιηθεί, μπορεί να γίνει μόνο με ίδιους πόρους, δηλαδή να φτάσει και πάλι ο λαός να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, αφού με μια διαφορετική πολιτική ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων, με κατασκευή μικρότερων φραγμάτων, δεξαμενών, λιμενοδεξαμενών κλπ., θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το βρόχινο νερό σε ποσοστό που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και το 20% και να μην χρειαστούν κοστοβόρες για το λαό, αλλά κερδοφόρες βεβαίως για τους επιχειρηματικούς ομίλους λύσης. Εσείς αντίθετα κάνετε αυτή την επιλογή και αφήνετε ταυτόχρονα και χωρίς χρηματοδότηση στην πραγματικότητα το έργο. Σας ρωτάμε λοιπόν ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων, χωρίς να φτάσει να πληρώνει για άλλη μια φορά ο λαός πανάκριβα ένα τέτοιο αναγκαίο κοινωνικό αγαθό. Κυρία συνάδελφε, θίγεται ένα θέμα το οποίο είναι κρίσιμο, είναι σοβαρό και θα απασχολήσει όλα τα κράτη τα επόμενα χρόνια. Ξεκινώ λέγοντάς σας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα σταματήσει να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εσωτερικών με τα άλλα Υπουργεία, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις πρακτικές για όλες τις περιοχές και για κάθε γωνιά της χώρας μας. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε και συγκεκριμένη πρόσκληση με τρεις άξονες πριν από λίγες εβδομάδες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος σε ολόκληρη τη χώρα. Για να μπορέσουν να πάνε σε νέες γεωτρήσεις, να μπορέσουν να πάνε οι Δήμοι σε αναβάθμιση των υφισταμένων γεωτρήσεων, αλλά και σε μισθώσεις αφαλάτωσης. Αυτό βέβαια δεν είναι μία μόνιμη λύση. Όμως θέλω να σας απαντήσω πολύ συγκεκριμένα και να σας πω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Τρίτσης είχε 459 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,09 δις ευρώ.
Επίσης, υπήρχε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, πύλωνας, ανάκαμψης, πράσινη μετάβαση, άξονας προτεραιότητας, αεφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, διατήρηση βιοποικιλότητας, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού». Υποδομές παροχής νερού, τηλεμετρία, τηλεχειρισμός, προμήθεια ψηφιακών μετρητών, μονάδες αφαλάτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 95 εκατομμύρια ευρώ και η λήξη του έργου είναι 31 του 25. Η ΔΕΙΑ Πάρου υπάχθηκε στους ωφελούμενους φορείς του ανωτέρου προγράμματος με σκοπό την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Κροτήρη της Πάρου. Πιο αναλυτικά, το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από ίδιους πόρους της ΔΕΙΑΠ. Έχει ως αντικείμενο την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου παραγωγής πόσιμου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης αρχικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων, κυβικών εκατοστών τη μέρα, με δυνατότητα επέκτασης στα 5.000 κυβικά ημερησίως στο μέλλον. Άρα λοιπόν, η πρόβλεψή μας δεν αφορά μόνο τις σημερινές ανάγκες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε όμως μισό λεπτό. Το έργο αυτό για την Πάρο περιλαμβάνει τα έργα υδροληψίας μεσογειοτρήσεων κοντά στη θάλασσα, σε αδειοδοτημένο σημείο στην περιοχή του Αγίου Φωκά, μαζί με τον αγωγό μεταφοράς του θαλασσινού νερού στο γήπεδο της μονάδας αφαλάτωσης. Δεύτερον, τη μονάδα αφαλάτωσης του θαλασσινού νερού με το σύστημα της αντίστροφης όσμωσης και τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Τρίτον, το αντλιοστάσιο πόσιμου νερού με τον αγωγό μεταφοράς προς υφιστάμενη δεξαμενή ίδρυυσης σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων. Τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο για 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών. Η ανάγκη κατασκευής μονάδας αυτής προκύπτει αναφορικά με τη ζήτηση του νερού στην Πάρο, όπως είπα προηγουμένως, όπου την τελευταία πενταετία παρατηρείται μία ραγδαία αύξηση λόγω της αύξησης του τουρισμού και λόγω της πετυχημένης πολιτικής στο θέμα του τουρισμού που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση. Μέχρι το 2016-17 η κατανάλωση νερού, και αξίζει να το πω αυτό κύριε Πρόεδρε, ήταν σταθερή. Την τελευταία πενταετία έφτασε περίπου τα 2.400 κυβικά, παρουσιάζοντας μια μεγάλη αύξηση της τάξης, πόσο λέτε, του 59%. Και φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.700. Μείνω από ολοκλήρωση τώρα σε δευτερολογία. Υπουργέ, ήρθατε να μου ξαναπεριγράψετε ποιο είναι το έργο. Το έργο το ξέρω και σας το είπα ποιο ήταν. Και το γεγονός επίσης είναι γνωστό ότι από την κοστολόγηση ενός έργου στα 4,3 εκατομμύρια εγκρίθηκαν τελικά τα 2. Ποιος θα πληρώσει τα 2,3 είναι η μαγική λέξη ήδη υπόροι. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ήδη, είναι υπόροι των δημοτών της Πάρου. Γι' αυτό και μόλις πριν λίγες μέρες η ΔΕΙΑ ήδη αποφάσισε αύξηση των τιμολογίων του νερού από το λιγότερο 10% σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και σε διπλασιασμό, για να καλύψει την ψαλίδα και από αυτό το έργο και από άλλα 3 έργα αφαλάτωσης που επιλέχθηκε, για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες υδροδότησης του νησιού που έχουν χρόνο εκτέλεση την επόμενη διετία. Δηλαδή, ήδη υπάρχει ένας προϋπολογισμός 5 εκατομμυρίων που πρέπει να καλύψει η ΔΕΙΑ και πώς θα το καλύψει, βάζοντας το λαό να πληρώνει βεβαίως χρυσάφι. Γι' αυτό το αναγκαίο αγαθό. Τη στιγμή βεβαίως που αναγνωρίζεται στην πραγματικότητα ότι μεγάλες ανάγκες κυρίως αφορούν το τουριστικό κεφάλαιο. Γιατί όμως γίνονται όλα αυτά? Εγώ θα ξεπεράσω το κομμάτι του κόστους του έργου, που είναι βεβαίως ασύμφορο για τις ανάγκες υδροδότησης. Γιατί πραγματικά συνεχίζεται να έχετε μια πολιτική επιλογή που οδηγεί στον εξής ανορθολογισμό. Όταν με βάση τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία στην Πάρο πέφτουν κάθε χρόνο 50 εκατομμύρια κυβικό νερό από την βροχή, η μέγιστη κατανάλωση με βάση και αυτά που περιγράψατε και με τη αυξημένη ζήτηση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2.800 που είπατε, εγώ να το δεχτώ, ενώ θα μπορούσε, αν γινόταν μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με δεξαμενές, λιμνοδεξαμενές, μικρότερα φράγματα, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για την ίδρυυση και για την άδρευση, προκειμένου να
αυξάνονται και τα αποθέματα του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Αν λοιπόν γινόταν μια τέτοια διαδικασία, θα μπορούσαν να αξιοποιούνται μέχρι και 20 έως 30% από το βρόχινο νερό που πέφτει, δηλαδή από τα 50 εκατομμύρια κυβικό νερό που πέφτει κάθε χρόνο, φτάνει να αξιοποιείται το πολύ 2 έως 4. Αυτή είναι η αντίφαση. Και γιατί δεν κάνετε αυτή την επιλογή? Γιατί η περιβόητη, το Ταμείο Ανάκαμψης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία προσκυνάτε βεβαίως, έχει τους περιβόητους κόφτες της λογικής κόστους ωφέλους, δηλαδή ένα έργο που δεν αποφέρει κέρδος και θεωρείται μη επιλέξιμο. Άρα γι' αυτό κόβονται αναγκαία έργα όπως μικρότερα φράγματα, ανεβαθμίδες, δεξαμενές κλπ. Και επιλέγεται αυτά τα έργα που βεβαίως είναι χρυσορυχείο για επιχειρηματικούς ομίλους που θα κάνουν αυτές τις επιλογές, για να γίνουν και τα φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ. Γιατί τώρα αυτή είναι η πρεμούρα σας, οι όμιλοι της, που θα κάνουν τις πράσινες business. Έργα που τελικά η ζωή έχει αποδείξει ότι στην πορεία αποδεικνύονται μη βιώσιμα, με αποτέλεσμα συνεχώς να ανεβαίνουν τα τιμολόγια του νερού και να φτάνει τελικά ο λαός να πληρώνει το νερό για ουίσκι. Με συγχωρείτε και για την έκφραση. Επομένως, εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχετε σκοπό, αντιβαίνει στην πολιτική σας, να κάνετε μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων που πραγματικά θα μπορούσε να είναι σωτήρια όχι μόνο για την Πάρο και για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων και όχι μόνο. Για να αξιοποιούνται πλήρως τα νερά της βροχής, τα νερά που υπάρχουν σε άλλες περιοχές από ποτάμια κλπ. Όμως εσείς ανταυτού επιλέγετε να ενισχύετε τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ακόμα και έτσι, για αυτά τα έργα που εσείς έχετε ιεραρχήσει, θα χρηματοδοτηθούν τελικά από τον προϋπολογισμό του κράτους ή ο προϋπολογισμός θα χρηματοδοτεί μόνο τους εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ και τις αποστολές πολλά χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της χώρας για να στέλνετε τα στρατεύματα και τις φρεγάτες στο στόμα του λύκου? Γιατί όταν σας περισσεύουν να δίνετε μισό εκατομμύριο τη μέρα για να πηγαίνει φρεγάτα Ίδρα στην Ερυθρά και πολλά δις το χρόνο για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς, δεν φτάνει να χρηματοδοτήσετε ένα αναγκαίο έργο που έχει κοστολογηθεί στα 4.300.000 για να υδροδοτηθεί, να καλυφθούν οι ανάγκες υδροδότησης σε ένα νησί που κατά τα άλλα υποτίθεται καμαρώνεται για τα αποτελέσματά του στον τουρισμό. Αυτές είναι οι αντιφάσεις της πολιτικής σας και βεβαίως γι' αυτό οδηγεί το λαός τελικά να πληρώνει πολύ ακριβά ακόμα και για την ανάγκη στο φτηνό και ποιοτικό νερό.